πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, την βλέπουμε εξέρχεται από το παραβάν, πάει στην κάλπη, θα ρίξει την ψήφο της. Ψήφισε λοιπόν η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, δεν ξέρω αν θα προβεί σε δηλώσεις, λογικά θα κάνει δηλώσεις, βρίσκεται εκεί στο σημείο η Έλενα Ιλουκά και παρακολουθεί, χαιρετεί εκεί και το προσωπικό, βεβαίως, χαμογελαστεί όπως πάντα, έτοιμη μόλις τώρα να μιλήσει. Θα καλέσουμε τους συναδέλφους να μας δώσουμε λίγο χρόνο για να ακούσουμε τη δήλωση της κυρίας Δημητρίου. Σήμερα η Κύπρος αποφασίζει για τον 8ο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μέρα ευθύνης, είναι μέρα συνείδησης. Να καλέσω για ακόμα μια φορά τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί μόνο με την ψήφο μας, μόνο με τη συμμετοχή μας μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον που θέλουμε για την Κύπρο μας και για τα παιδιά μας. Οπότε καλή επιτυχία, καλή ψήφο. Έχετε καθυστερήσει έτσι ένα λίγα λεπτά και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, μιλούσατε στο τηλέφωνο. Ποιο ήταν αυτό το τηλεφωνικό που σας έχει καθυστερήσει, αν μπορείτε να μας το αναφέρετε? Όχι, ήταν οικογενειακά. Θα πάω να επισκεφτώ τη γιαγιά και τον παππού, αφού είμαι στην κοινότητά μου. Να είστε καλά, όλα καλά. Ανυπομονούμε και εμείς για το αποτέλεσμα. Και εννοείται ότι θα είμαστε εκεί μαζί να εργαστούμε για το καλό του τόπου μας. Αυτό ορίζει και θεσμικά τουλάχιστον η δική μου ιδιότητα ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αλλά είμαι βέβαια και ότι όλοι και όλες θα κάνουμε αυτό που πρέπει, πάνω απ' όλα η Κύπρος μας. Κυρία Δημητρίου, η επόμενη μέρα πώς θα βρει το Δημοκρατικό Συναγερμό? Η επόμενη μέρα θα βρει το συναγερμό, το Δημοκρατικό Συναγερμό ενωμένο. Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να γίνει και εδώ εγγύται η ευθύνη όλων μας. Θα υποβάλλετε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος? Δεν έχω ακόμα σκεφτεί αν θα συμμετέχω, ενώ θα διεκδικήσω κάποιο αξίωμα στο έσω κομματικά στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εντός των ημερών όμως, αφού αύριο κιόλας θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος για να πάρει αποφάσεις για τα χρονοδιαγράμματα, θα λάβω και εγώ τις αποφάσεις μου. Ποιο είναι το μήνα στο συναγερμικό κόσμο τη σημερινή ημέρα? Δεν έχει κάποιο υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα? Μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να μην έχει κάποιο υποψήφιο. Παρ' όλα τα αυτά, όλοι όπου και να ανήκουμε, σήμερα ψηφίζουμε για την Κύπρο μας. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις, μικρές και μεγάλες, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε με συλλογικότητα και ενότητα. Αυτό αφορά το μήνυμα της ενότητας και εσωκομματικά το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αφορά βεβαίως και όλους τους χώρους για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, και αυτό είναι το οποίο αναμένουν από εμάς οι πολίτες, να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και μαζί να εξασφαλίσουμε το μέλλον που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Άρα η επόμενη μέρα πρέπει να βρει όλο τον κόσμο ενωμένο. Όλο τον κόσμο ενωμένο. Και αντί με ενότητα και συγκλήσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, αυτά και από την Ανίτα Δημητρίου.